Χαίρετε φίλες και φίλοι από την All Stars Arena του ΑΚΑ, 5η-26 Μαΐου, λίγο μετά τις 9, δεύτερη αγωνιστική στον τρίτο όμιλο της καλοκαιρινής Development 2. Η Κλειό με ρεκόρ 0-1 υποδέχεται την Intercity, ίδιο ρεκόρ και για την τυπικά φιλοξενούμενη ομάδα του Γιάννη Σταματόπουλου. Οι ομάδες θα ψάξουν σήμερα το πρώτο τους ροζ φύλλο στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα. Να μην αζώνει, ξεκινάει η Κλειό όπως οι δύο λύσεις από τον Πάγκο με 8 άτομα το απόψινό ρόστερ της Intercity, ενώ αστοχεί ο Νικολάου από την κορυφή για το πρώτο αμυντικό rebound τους Κλειούς. Κλειούς ή Κλειός, άραγε. Αυτό θα λέω Κλειούς και ας είναι λάθος. Τσιόλος πρώτο καλά στο μάτς 2-0 από τον Γιώργο. Λοιπόν, ο Τσιόλος με το 45, με το 8 Αμπατζής, με το 31 ο Σφίκας, με το 46 ο Καλαλής και με το 18 ο Λιμπερόπουλος για την Κλειό. Δεν θα βγει το γρήγορο transition, γύρισε η Intercity, οργανωμένη επίθεση. Εδώ την ευκαιρία θα δούμε και πεντάδα για τους φιλοξενούμενους. Τσιόλος, κύριε του Καλαλή που ρολάρει. Μπάλα στο πλάι, το σούτ για 2 με ωραία. Καμπύλη στο καλάθι από τον Λιμπερόπουλο. Καλό ξεκίνημα για την Κλειό. 4-0 στο πρώτο 1,5 περίπου λεπτό. Λοιπόν, για Intercity με το 24 ο Αντωνίου. Με το 23 είναι ο Νικολάου που παίρνει την μπάλα στο χαμηλό post. Με το 10 ο Σταυρόπουλος. Ο Μπαλαφούτης με το 15 ή 11. Το 19. Κι άλλον έναν δεν είπα. Ο έτερος Μπαλαφούτης, ο Ηλίας με το νούμερο 11. Λέω στην επίδεση, γίνεται όμως το λάθος. Βλέπει Αντωνίου, ευκαιρία για συνδυασμό 3-2. Αντωνίου μέχρι μέσα, δεν μπόρεσε. Rebound, αμυντικό του Τσιόλδη. Στοίχη από τον Καλαλή, μας το 46. Γρήγορα το έχουμε στα πρώτα λεπτά. Αντωνίου από την ωραία πάσα του Μπαλαφούτη. Ξαναπαίρνει τώρα. Μπαλαφούτης δοκίμασε για 2 μετά από τρίπλα. Δύσκολο καλάθι από τον Γιώργο Μπαλαφούτη. 4-2 πρώτο καλάθι της Intercity στο μάτς. Η Intercity που αγωνίστηκε στην διαδικασία των play-off ανώ της Development 2, αποκλείστηκε από την Beer Team, αν θυμάμαι καλά. Νομίζω μετέδωσε, το πρώτο παιχνίδι. Καλάθι νέο από τον Λιμπερόπουλο και 6-2 φτάνει τους 4 πόντους. Ο ξύλος της Κλειούς. Αντωνίου. Μπάλα χαμηλά στον Νικολάου, αμέσως στον double team. Ωραία θα μεταφερθεί η μπάλα στην αδύνατη πλευρά, εκεί που ο Μπαλαφούτης συνεχίζει καυτός. Κάνει τους 5 πόντους, όσους έχει και ολόκληρη η Intercity. Κιόλος απέναντι. Περόπουλος κερδίζει φάουλ, όχι βήματα. Μισή λεπτά ακόμη στην πρώτη περίοδο, χωρίς φάουλ να ξεκινήσει το μάτς. 6-5 το σκορ, μπροστά και ένα πόντο η Κλειό. Γεζί ο Τσιόλος, κράτησε Intercity και επιτέθηκε κοντά στο καλάθι με τον Σταυρόπουλο να κερδίσει το δικαίωμα για ζευγάρι βολών. Πρώτο φάουλ το μάτς. Δύο βολές λοιπόν για τον Δημήτρη Σταυρόπουλο. Αμπατζής. Από το σούτ από τη γωνία. Σφίκας ήτανε. Αντωνίου.
με την κίνηση του Μπαλαφούτη που βγάζει έξω ο Νικολάου. Εξτραπάσα Αντωνίου. Έλεξε να πάει κοντά στο καλάθι και δεν δικαιώνεται εν τέλει. Καλή προσπάθεια παρόλα αυτά. Μέχρι το 6-6 κιόλος. Βαζής δεν προλαβαίνει, θα πάει την γραμμή. Προφή ξανά για την Inter City. Σχετικά χαμηλή παραγωγικότητα στο πρώτο πεντάλεπτο, 4,5 λεπτά για την ακρίβεια. Παλαφούτης έξω και βρήκε τον Αντωνίου. Ζητά απέναντι ο Σταυρόπουλος. Για να δούμε. Παλαφούτης πέρασε, δημιουργεί το ρήγμα Αντωνίου από τη γωνία. Δεν σημαδεύει σωστά. Μπατζής. Τρίποντο του Λιβερόπουλου. Ψηλά. Ο Αντωνίου που θα κατεβάσει την μπάλα. Οι δυο θα συνεργαστούν εξαιρετικά με τον Μπαλαφούτη. Καλά που δεν θα έρθει η μπάλα εκτός από τα χέρια του Αμπατζή στην άλλη πλευρά. Ενώ έχουμε το πρώτο time out. Όχι, αλλαγές έχουμε. Time out, πάμε σε ένα time. Εδώ είμαστε συνέχεια στο match 4:40 πριν την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Είναι η ώρα να περάσει και σταματόπουλο στο μάτς για την Inter City. Το βασικό επιθετικό όπλο για την φιλοξενούμενη ομάδα. Πασάρι στη Λουτσέρ για τον Αντωνίου. Ξαναπήρα τον Νικολάου για να χάσει την Ελευσιόλος. Υπάρχει νέο πρόσωπο και στην πεντάδα της Κλειούς. Με το 33 ο Τσιβόλας και με το 7 ο Τσάκαλος. Με το κόβι, αλλά η πάσα δεν είναι ιδανική. Επομένως Σφίκας, Τσάκαλος, Τσιβόλας. Με το 18 ο Λιμπερόπουλος και με το 45 ο Τσιόλος. Αντωνίου, Μπαλαφούτης, Νικολάου, Σταματόπουλος και Παπαδόπουλος. Μετά της Inter City. Αντωνίου είναι στο 3 πόντρο, είναι άστοχο. Πάω το Τσιβόλα, παραμένει το 6-6. Τσάκαλος για τον Τσιόλο. Το 0-2. Του Σφίκα από το πλάι. Φιλά ο Παπαδόπουλος μαζεύει και το πασάρι για τον Σταματόπουλο. Έκανε ένα ωραίο σαλδά. Αναφορά από το πλάι για την Inter City που έχει στη διάθεσή της 18 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Παπαδόπουλος του Αντωνίου που πατά γερά, αλλά στο πίσω λέει από τον αριστερό διάδρομο. Λιμπερόπουλος, Τσιόλος. Πιέζει ο Αντωνίου, Τσιόλος. Σκέφτεται. Φίκας ο Μαρκάριστος από τη γωνία. Καλό ήταν το σκέλα, δεν μπαίνει. Για τον Νικολάου. Παλαφούτης αρχίσε να μιλήσει με τον Νικολάου. Κλέβει εύκολα ο Σφίκας. Και τώρα Τσιόλος με χώρο. Θα και σουτάρει για δύο. Μετά από τρίπλα ωραίο καλάθι με τη βοήθεια του ταμπλό. Γιώργος Τσιόλος 8-6. Έχει χώρο κάπως ποδοσφαιρικό αγωστική. Αλλά τι να κάνει, συμβαίνει και το μπάσκετ. Πολλές φορές. Πάμε στη Weekside. Αντωνίου από το baseline και ωραίο καλάθι από τον Μιχάλη. Άμεση απάντηση της Inter City, 8 όλα. Χέρι-χέρι δύο ομάδες στα πρώτα λεπτά. Πιέσουμε time out.
τελευταίο δίλεπτο της πρώτης περίοδου το σκορ ισόπαλο και πάλι. 8 πόντους και η Κλειό επιτίθεται με τον Καλαλή. Καλιά μετά του Νικολάου, αλλά βγάζει ο ίδιος ο μπαλακός. Βασικά πρέπει να χρειάζεται και με φάουλ. Ναι, φάουλ στον Νικολάου λοιπόν. 14 βίδες για την Κλειό. Τσάκαλος κάνει βήματα. Τσάκαλος με το 7, Συμφόλας με το 33, Καλαλής με το 46, Απατζής με το 8 και Στουκάς με το 31 κατά της Κλειούς. Νικολάου Σταυρόπουλος, Παπαδόπουλος, Σταματόπουλος και Μπαλαφούτης για την Intercity. Σταυρόπουλος, Παπαδόπουλος στα 7. Κάθισε και σούταρε για 2. Πάνω του Καλαλή. Για να δούμε αν η Κλειό μπορεί να περάσει μπροστά. Αμπατζής. Βάζει το σύνο Καλαλής. Κινείται στην πλάτη της άμυνας. Συμβόλας τώρα βγήκε έξω. Αμπατζής πράγει χαμηλά. Καλαλής γύρισε ωραία. Το σώμα του φάουλ. Σπύρος Καλαλής. Ωραία φάση. Με υπομονή. Το διάβασμα για την Κλειό που περνά μπροστά με βραχιά κεφαλή 2 πόντων 18 ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου που κράτησε αρκετά ομιλουμένος με 2 time out. Εντάξει, φάουλ δεν είναι πολλά, μόλις 4 φάουλ. Σταματόπουλος δίστασε να πάει πάνω στην μπάλα. Εκεί με τον Τσιβόλα και εγώ το ίδιο με τις θέσεις του. Αμπατζής. Μπίκας το πίστεψε και το βάλε με ταμπλό. Τρίποντα του Σφίκα, σερί 5-0 για τον Κλειό. 13-8, μία κατοχή κάθε ομάδα αν κυρίσουν όλα ομαλά. Νικολάου δεν έχει φάνει τόσο εκπληκτικά μέχρι στιγμής. Θα κερδίζει φάουλ όμως. Αναφορά από την βασική γραμμή για επίθεση 14 δευτερολέπτων, 14 από τα 29 που απομένουν. Σταυρόπουλος στο πλάι, Μπαλαφούτη στον Νικολάου. Έχισε και δεύτερο τρέκι πάνω του, νέο φάουλ, βολές αυτή τη φορά. Γιώργο Νικολάου. Τρίτο ομαδικό για την Κλειό. Μόλις 2 φάουλ έχει η Intercity. Ενώ ο Σφίκας πήγε στον πάκο, μπήκε στη θέση του. Ποιος? Ο Βερόπουλος. Όπως και στις 2 ο Νικολάου. Τρίποντο πλέον χωρίζει τις δύο ομάδες. Όλα τα δευτερόλεπτα για την Κλειό αν φυσικά τα εξαντλήσει. Αμπατζής. Ωραία στο κόψιμο του Καλαλή που σας λαβιάστηκε εδώ. Καλά πήγε να βάλει τρελό καλάθι. Λιπερόπουλος στο κατάλληλο σημείο σκόραρε. Κλείνουν τα δευτερόλεπτα. 5 καθυστερεί ο Νικολάου τώρα με τον Μπαλαφούτη που πετά την μπάλα πίσω από το κέντρο. Χριστός και Παναγία. 15-10 σκορ 10 λεπτού στο ΆΚΑ. Τέσσερα δεκάλεπτο στο ΆΚΑ, πρώτη κατοχή για την Κλειό. Ωραία πάσα με ρίσκο στην Ουρτζάιτ και άλλη μια για τον Βόλα που αστέλησε για 3. Κατοχή παραμένει για τους Λιμπερούχους. Συμβόλας, Λιμπερόπουλος, Καλαλής, Τσάκαλος και Αμπατζής για την Κλειό. Στο πλάι, Σταματόπουλος, σιγά με το χαμό. 15-12. Με την ωραία συνεργασία Αντωνίου Σταματόπουλου. Οι υπόλοιποι τρεις, ο Παπαδόπουλος και ο Ηλίας με τον Γιώργο Παλαφούτη. Αδεύτερα λογικά.
στο πλάι Αντωνίου. Θα βιαστεί. Παπαδόπουλος ξανά. Και τον Σταματόπουλο τώρα. 8 δευτερόλεπτα. Μπαλαφούτης. Παπαδόπουλος δει το ρολόι. Πρέπει να εκτελέσει. Ψάχνει πάσα. Μάλλον δεν είχε δει το ρολόι. Μπαλαφούτης. 15 όλα. Μπαλαφούτης που έχει πάρει φωτιά και στα τελευταία λεπτά του πρώτου παιχνιδιού απέναντι στην Dirt Team, κρατώντας τότε την ομάδα του ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης. Εν τέλει δεν τα καταφέρει στην Dirt City. Αμπατζής έψαξε τον Τσιβόλα και ξαναπήρε. Στα 3 δευτερόλεπτα Τσιβόλας βρίσκει σίδερο, rebound αμυντικό από τον Ηλία Μπαλαφούτη. Τώρα ο Γιώργος κρεβάει την μπάλα. Ο Αντωνίου είναι. Σταματόπουλος. Λάθος. Αυτή η συνεννόηση για την Ιντερσίτη. Έξαλλος ο Σταματόπουλος. Ωραία συνεργασία. Ο Καλαλής υπερήχε. Ψηφιομετρικά και κέρδισε το φάουλ. Ο Σταυρόπουλος αντί του Παπαδόπουλου. Συνεξενούμενος. Άτυχος στην πρώτη ο Καλαλής, μένει το 15 όλα. Βάζει δεύτερη. 16-15. Αυτή την άμυνα ζώνη στην Τερσίτη 2-1-2, 2-3. Δεν είναι ξεκάθαρο. Σταματόπουλος στο σίδερο. Πάντου Καλαλή και Ψιόλος με τον Κουταρόπουλο. Γυρίζει η Τερσίτη σε επίθεση. Καλαλής έχει καταλάβει τον πρόεδρο του Μπαλαφούτης και κλέβει. Μπαλαφούτης κατεβάζει και την μπάλα. Σταματόπουλος από τον αριστερό διάδρομο, αλλά ποιος βγάζει την μπάλα έξω. Σκιόλος. Σκιόλος. Σπίκας επιστρέφει για την Inter City αντί του για τον Αντωνίου. Μέσα την πρώτη. Ευκαιρία τώρα για την πέμπτη, έκτη ισοπαλία στο μάτς. Το δεύτερο ακόμα. Όλα δεν βιάστηκε. Κιόλος φτιάχνει χώρο να εκτελέσει. Πάσα δεν είναι καλή. Βάλει τον Μπαλαφούτης. Ένα δεύτερο για την Κλειώνα. Δούμε αν προλαβαίνει να βγάλει ένα σου. Παραλογικά θα πάει στον Κιόλο. Όχι, πάει στον Σπίκα. Εκείνος προσπαθεί. Αντωνίου. Ξαφνικά και βρίσκει τον Σταματόπουλο. Να χρειάζεται σε πρώτο χρόνο η Inter City, θέλει να το κάνει σε δεύτερο, αλλά θα χρειαστεί ένα επιθετικό φάουλ. Ο Σταυρόπουλος. Πρόλαβε να στηθεί εκεί σωστά ο Τσιβόλας. Τσιβόλας. Κιόλος στο πλάι, Λιμπερόπουλος με ωραία καμπύλη ξανά, άτυχος. Όμως από τον Φίκα και 9-14. Κιόλος δίστασε, ψάχνει διάδρομο. Δημιούργησε για τον Λιμπερόπουλο που κλείστηκε. Καλαλής για 2, δεν είναι καλό. Ήρθε ο Σταματόπουλος που θα τρέξει. Αλλά
Φούτης δεξιά, Αντωνίου αριστερά, αλλά γίνεται λάθος. Καλαλής, Λέβιν Τοξίτιος, Ερνιος Φίκας, Φιόλος. Λιπερόπουλος, ούτε τώρα. Σαματόπουλος, ανάμεσα από δύο. Κερδισμένο φάουλ. Νικολάου στο μάτς για την Inter City αντί του Βαλαφούτη του Ηλία. Ένα φάουλ για κάθε ομάδα, τελευταίο πεντάλεπτο στο πρώτο ημίχρονο. Βαλαφούτης με φλότερ. Σε το βρήκε μπάλα στο σίδερο Νικολάου, κερδισμένο φάουλ και βολές για τον Γιώργο Νικολάου, σημείο αναφορά στο παιχνίδι της Inter City όλη τη χρονιά. Δεύτερο μαδικό για την Κλειό. Σίδερο η πρώτη. Δεύτερη, το ριμπάνα το Λιμπερόπουλο. Παραμένει το 16-16. Φίκας. Κι όλος του ξαναδίνει. Λιμπερόπουλος. Στη ζώνη φαίνεται να έχει δυσκολέψει αρκετά την Κλειό. Βρίσκεται εδώ τη λύση με τον Καλαλή μετά από δικό του επιθετικό ριμπάνα. Σκοράρει ο Σπύρος. Το 18-16. Πάμε σε time out. Λοιπόν, συνέχεια στο μάτι Σταματόπουλος Αντωνίου, Μπαλαφούτης, Σταυρόπουλος και Νικολάου κατά τα συντερσίδη που βρίσκεται στο μείον 2. Σταματόπουλος, Λαΐ, Αντωνίου, Νικολάου για 3. Αδυναμό. Καλαλή. Σκιόλος. Και Σταματόπουλος δεν έχουν φανεί ιδιαίτερα μέχρι στιγμής. Δύο βασικά όπλα των δύο ομάδων. Νικολάου σε σαν τρέιλερ. Ωραία, μένει στον αέρα και σκοράρει. Γιώργος Νικολάου, 18 όλα. 3 και 40 ακόμα για ημίχρονο. Γιώργος Τσιόλος. Καλαλή, μόνος του στο πλάι είναι ο Σφίκας. Άργησε να πάει πάνω του, αλλά δεν το πληρώνει για άμυνα της Inter City. Αντωνίου, καλή άμυνα από τον Τσιόλος, ζήτησε φάουλ η Inter City. 2 πέναν, Τσιόλος δεν μπόρεσε, ο Αμπατζής προσπαθεί, αλλά παίρνει ο Μπαλαφούτης. Νικολάου είναι στο καλάθι του, είπαν αυτό, έκανε και σκόραρε. 18-20 με 4 συνεχόμενους πόντους από τον Γιώργο Νικολάου. Ο Μπαλαφούτης, Καλαλής κράτησε. Απαντής άσχολος από το πλάι. Σταματόπουλος. Έτσι ώρα για το πρώτο του καλάθι. Ορισμένες βολές για τον Γιάννη Σταματόπουλο. Συνδυάσεις σε πρώτο χρόνο την άμυνα της Κλειούς. Που έχει άλλο να δώσει στα αναπομείνατα 2 και 35 μέχρι την ανάπαυλα. Ας το έχω στην πρώτη ο Σταματόπουλος. Και βάλει τη δεύτερη. 18-21, νέο time out. Ο Τσιόλος, ο Αμπατζής, ο Τσιβόλας, ο Τσάκαλος και ο Λιμπερόπουλος στην πεντάδα της Κλειούς. Η Inter City με Μπαλαφούτη, Σταυρόπουλο, Νικολάου, Αντωνίου και Σταματόπουλο.
ευκαιρίες στο παρκέ. Ο Βερόπουλος ο μαρκάρης στο πέναλτι, το έβαλε. Σοβαλία στο μάτς, άλλη μία. Τον Λιμπερόπουλο πιο γκος λέει η φανέλα του. Δεν ξέρω. Μπορεί να μείνει η κερδιά του. Νικολάου. Παλαφούτης. Σταματόπουλο που μένει στον αέρα και ψάχνει στήριγμα. Τρίποντο του Σταυρόπουλου για την απάντηση και δεν θα έρθει. Τελευταία 100 δευτερόλεπτα να δούμε αν κάποια από τις δύο ομάδες θα πάει σε αποδυτήρια με προβάδισμα ή αν θα λείψει στοχή το ημίχρονο. Λιμπερόπουλος αστόχησε, πήρε ο Τσιβόλας αλλά η μπάλα τον κλείνησε. Σταυρόπουλος πέρασε από αριστερά, δεν φάζει με το καλάθι. Μακριά από τον καλότερο αυτό το πρώτο ημίχρονο. Κιόλας. Αμπατζής για τον Τσάκαλο. Παρακολούθησε την πορεία της μπάλας ο Τσιόλας και ανανέωσε. Φυσικά δεν υπήρξε ανανέωση μάλλον αυτή την μπάλα δεν βρήκε Στεφάνη. Κολλάω τώρα. Σταματόπουλος. Ωραία δείξε να δίνει ο Παλαφούτης. Αλλά κολλά. Τρομερό. Μελάκι θα έχουμε λίγα. Το Τζάκαλο, την κόλλησε κι άλλο. Εντάξει, κάποιοι τον λένε όντως Τζάκαλο. Αλλά δεν το έκανε αυτός. Το 14 επίθεση για την Intercity. Σταυρόπουλος επανέφερε Αντωνίου μόνος του. Κλείνει 2 ή 3 κατοχών. Σοπαλία στους 21 βόντους. Τσιβόλας Αμπατζής για 2 στο καλάθι. 23-21 διαχειρός Αμπατζή. Ξανά μπροστά η κλειό. Έχω κλείσει 6 δευτερολέπτα ανάμεσα στα 2 χρονόμετρα. 11 ακόμα στην επίθεση. Η συντερισσή του μέσα να το πω έχει κλέψει όμως η κλειό. Και ο Τσιόλας θα φύγει στον εφοδιασμό να σκοράρει. Εύκολο καλάθι. Κυλούν τα δευτερόλεπτα πάλι. 25-21. Να σπινεγάς. Αντωνίου στη λήξη. Πάρα λίγο. 25-21 λοιπόν συν 4 για τον κλειό. Στο ημίχρονο. Δεύτερο ημίχρονο στο ΆΚΑ, πρώτη κατοχή για την Κλειό που βρίσκεται στο συν 4 και στο παρκέ με τον Σφίκα που τελειώνει με φλότερ άστοχα. Τον Σταυρόπουλου, Παλαφούτης πέταξε μπροστά, πρόλαβε ο Σταματόπουλος. Αντωνίου, δεν υπάρχει πάλι ο ρέφερι. Στον για τον Σφίκα. Σφίκα στον Ασμέναν, γενικά τον Νικολάου που μαζεύει το rebound. Νικολάου, Αντωνίου, Παλαφούτης, Σταματόπουλος και Σταυρόπουλος στην Intercity. Για μια Ποτσιόλο και Καλαλή. Και βρίσκει και φάουλ κλειό. Εδώ βέβαια κλειό, Λιμπερόπουλος, Καλαλής, Τσιόλος, Σφίκας και Τσιβόλας. Το μέρος της αναμέτρησης. Τι έχουμε τώρα να γιορτήσουμε, αλλαγή. Τσιβόλας έχει κάποιο πρόβλημα. Και ο μπατζίστες του. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Τη γάμπα του πιάνει, κάποιο τράβηγμα. Τσιόλος. Συνεχίζουμε ζώνη Intercity. Λιμπερόπουλος. Καλή άμυνα του Αντωνίου. Περνά όμως ο Λιμπερόπουλος. Τον ακολουθεί. Νικολάου αλλά δεν μπορεί να τον σταματήσει, ο Λιμπερόπουλος κάνει καλό μάτς. Συν 6 για πρώτη φορά αν δεν κάνω λάθος. Μεγαλύτερη διαφορά στο μάτς. Νικολάου λέω πως επίδεσε στην Intercity με επιθετικό φάουλ ή αμυντικό. Τρία
λιγάκι το κλίμα, όχι κάτι σοβαρό όμως. Βαλαφούτης, αφήνω από τάξη και 75, Λιμπερόπουλος. Θα πάσα για τον Σκιόλο, θα περάσει στο κέντρο με πάσα προς τον Γαλαλή. Λιμπερόπουλος, κι άλλο καλάθι. 29-21 και η Intercity καλείται να μπει στο δεύτερο ημίχρονο. Για να μην βρεθεί πίσω και με ρητσίδα διαφορά, είναι 8 πλέον. Νικολάου. Λαφτούτης. Έχει να εκτελέσει σιγά σιγά. Αντωνίου ετοιμάζει το χέρι του. Μπαλασυστημένη στα χέρια του Λιμπερόπουλου. Μπατζής. Μπόρεσε να δημιουργήσει κάτι. Ενασμένα στον εφηλιασμό. Μπαλαφτούτης αστοχή και όλος μαζεύει. Αμπατζής, το έχει σε ψηλά ο Λιμπερόπουλος, ανάποδο λέει άσχο καλάθι. Τεχνική ποινή. Αρκετή ένταση στο δεύτερο μηχάνο. Χωρίς τον λόγο, δώρο τώρα μία βολή. Για την Intercity, μετά το time out όμως. Δεν αξιοποιήθηκε η... Χαρισμένη βολή στην Intercity. Διαφορά μας έχει πάει στους 10. Και η προσφερμένη ομάδα πρέπει να βγάλει αντίδραση. Αλαφούτης Νικολάου αμέσως για 2 στο σίδερο. Δεν πάνω από κανέναν κατευθείαν την κλειό. Τσάκαλος Λιμπερόπουλος, Αμπατζής, Σκιόλος και Καλαλής. Πεντάδα για τους Λιμπερούς. Από την άλλη πλευρά ο Αλαφούτης. Ο Αντωνίου, ο Παπαδόπουλος, ο Σταυρόπουλος και ο Νικολάου. Δεύτερη ευκαιρία με τον Λιμπερόπουλο να χάρει ένα καλάθι που δεν το πιστεύει το ίδιος. 6 λεπτά ακόμη στην τρίτη περίοδο, Αντωνίου. Ματά του Νικολάου. Κιόλος Λιμπερόπουλος. Σίτι που έβγαλε την άμυνα. Παλαφούτης πάτησε γερά και σκόραρε. Στην αρχή του Αντωνίου. Πρώτο καλάθι του δεύτερου ημίχρονου για την Intercity. 31-23, 4 λεπτά χρειαστεί. Αμπατζής. Καλαλής Λιμπερόπουλος έβγαλε έξω. Ψιόλος ωραία προσποιήθηκε. Σούταρε μετά από τρίπλα. Ο ίδιος μάζεψε. Και σε δεύτερο χρόνο Αντωνίου τώρα θα τρέξει. Καλό φάουλ από τον Τσάκαλο. Παλαφούτης. Τρίποντα από τη 45, άστοχο από τον Σταυρόπουλο, πάνω από τους Κιόλους. Απαντή στον Τσάκαλο, διαστική επιλογή. Παραμένει το 31-23. Συνέχεια στο μάτς, 5 λεπτά ακόμη στην τρίτη περίοδο. Μπαλαφούτης. Αυτοδότησε τον Παπαδόπουλο και ξαναπήρε για να εκτελέσει για 3 και να βρει σίδερο rebound του Σιόλου.
Αμπατζή. Πασάρι για τον Λιμπερόπουλο που κάνει κακό σου τα πλάι. Αντωνίου και επιλογές. Πρόλαβε να κάνει το φάουλ η Κλειό με τον Σιόλο, αλλά είναι διαστημικό αυτή τη φορά. Σωστό. Ζευγάρι Βολόν και κατοχή για την Intercity λοιπόν, που έχει την ευκαιρία να μειώσει σημαντικά. Βόλτα Αντωνίου. Ναι, Κλειό έχει συμπληρώσει 4 ομαδικά. Μαζί με την τεχνική τιμή. Παπαδόπουλος 3-2, Σταματόπουλος δεν είχε δει το ρολόι. Ναι, κατοχή για την Κλειό. Καλώς. Ξανά στον Αμπατζή. 8 δεύτερα ακόμα. Καλαλής Λιμπερόπουλος για 3. Τόσο σε ριμπάουντ από κανέναν. Μια φορά παραμένει στους 8 πόντους. Ακολουθεί το παιχνίδι των Σαν Ανάγερη Σπέρνς απέναντι στους Brooklyn Nets. Επίσης για την καλοκαιρινή D2. Καλά του Νικολάου. 21-24. Σερί 0-4 για την Intercity. 0-3 βασικά. Καλαλής. Τσάκαλος. Αστόχησε, πήρε ο Μπαλαφούτης. Σταματόπουλος, πατά φρένο. Τρέλιρο Νικολάου, Μπαλαφούτης. Εδώ τώρα διορθώθηκε ο Φωτίνος Πινάγας. 31-28 είναι το σκορ. Δεν είχε περαστεί ένα δίποντο. Η City, η οποία έχει επιστρέψει από το μείον 10. Πάλι του Σωματόπουλου. Σίδερο, ψηλά ο Αντωνίου. 2 λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Intercity θέλει να μειώσει κι άλλο. Ωραία συνεργασία. Άστοχος Αντωνίου, αλλά μάζεψε ο ίδιος. Και επιμένει για να χρεωθούν βήματα όμως. Αμπατζής, ωραία στον Λιμπερόπουλο που βρέθηκε μαρκάριστος και σκόραρε. Να συνεχίσει την πολύ καλή του εμφάνιση, 33-28. Λάθη μετά από 2-3 λεπτά για την Κλειό που έχει κολλήσει τους 31 πόντους. Νικολάου. Καλαφούτης για τον Θωματόπουλο. Καλαφούτη, το βάζει. 33-31 και διαφορά στις 2 μετά από ώρα. Περόπουλος, δεν θα απαντήσει, rebound του Νικολάου, ευκαιρία για τρέξιμο για την Intercity. Σταματόπουλος, έρχεται το φάουλ. Προσμηγενόμενη ωραία συνεργασία στη συνέχεια.
ρόλο. Τσιγόλα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και το έχει παραμείνει για την Κλειό που έχει τα 14 από τα 50 δεύτερα που απομένει στην τρίτη περίοδο. Νέο φάουλ. Υπέροχο Eurostep, τελειώνει τώρα τη φάση. Ξεσπάει το ρόδι και ξεσπά. 33-34 μπροστά οι φιλοξενούμενοι. Μετά από πάρα πολύ ώρα, από το πρώτο ημίχρονο έχει να συνδυαστεί. Τσιόλος, Αμπατζής για την απάντηση από τα 7. Βάλα στα χέρια του Τσιόλου καταλήγει. Ξανά Αμπατζής, Καλαλής. Για δύο υποπίεση, rebound του Νικολάου, 14 δεύτερα, δεν πρέπει να βιάσει το Ender City. Αλλά αφού της δείτε το ρολόι, αλλά βιάζεται. 4,1. Συν ένα για την Intercity. Τελευταία 10 αγωνιστικά λεπτά για να μάθουμε το τελικό αποτέλεσμα ανάμεσα σε Κλειό και Intercity. Σταματόπουλος. Βήματα λέει ο ρεφέρι. Θυμίζω δεύτερη αγωνιστική στον τρίτο όμιλο της καλοκαιρινής Development 2, την πρώτη τους νίκη που έχουν δύο ομάδες. Εμένα Intercity και στην πρεμιέρα του Μόσκου Όντι του Σέντιγκαρ του Καρμασιώτη με 32-54. Βαριά η ταχύτητα την Κλειό από τα Γκραν Μανάρια με 65-39. Καλά, εγώ έχω μείνει στη μία μπασκέτα και στην άλλη έχουμε βολή για την εθνική ποινή, η οποία λογικά δόθηκε στον Σταματόπουλο. Δεν παρακολουθούσε το τέλος από τα αποτελέσματα των ομάδων. Λοιπόν, Σταματόπουλος, Μπαλαφούκης, Αντωνίου, ο Σταυρόπουλος και ο Παπαδόπουλος είναι κατά τους Ιντερσίτη, Καλαλής, Τσιόλος, Λιμπερόπουλος, Τσάκαλος και Σπίκας για την Κλειό που κλέβει, όχι δεν κλέβει, ο Αντωνίου είναι. Σταματόπουλος. Πέρασε, έμεινε στον αέρα και τώρα ρε. Την τρώω σιγά σιγά ο Γιάννης, 33. 36 έχει πετύχει τους τελευταίους 4 πόντους της ομάδας. Πάντου Σταματόπουλου και 14 επίθεση για την Intercity. Και το πήρε και το χάσε για τρεις. Το ριμπάουντ όμως είναι θετικό. Ο Μπαλαφούτης θα μπορούσε να εκτελέσει για τρεις, δεν βιάζεται. Φτάσει τον Αντωνίου. Ο Μπαλαφούτης τώρα θα το πάρει. Αλλά θα το χάσει ο ίδιος το ριμπάουντ. Συνεχίζει την πολιορκία της Intercity. Μπαλαφούτης με φλότερ. Ούτε τώρα. Πάμε τον Λιπερόπουλο.
κιόλας. Σφίκας και όλο το χρόνο για να σημαδέξει σωστά. Και πάνω τον Παπαδόπουλο, ακόμη 8 λεπτά, διαφορά στις 3. Αντωνίου ζητά σκέρι και το παίρνει από τον Παπαδόπουλο. Παλαφούτης. Πέναντι, Σταματόπουλος πάτησε γερά. Στόχισε όμως το παρελθόν στο αεροδιάδρομο. Παπαδόπουλος αμαγάριστος, κάνει και μια τρίπλα. Σφίκα στο rebound. Και τέταρτο για τον Σφίκα, πρόβλημα για τον δύο. Συντερτήτη που προηγείται πλέον με 6-33-39 αμέσως το time out από την Κλειό. Εδώ είμαστε ακόμη 7 λεπτά στην All Stars Arena του ΆΚΑ, 33-39 μπροστά Intercity. Καλαλής για την απάντηση από την κορυφή, Σπύρος Καλαλής, 36-39 και το μάτς παίρνει φωτιά και πάλι. Πολύ καλό διάστημα με Σταματόπουλο και Σταυρόπουλο να σκοράζουν με συνέπεια. Παπαδόπουλος τώρα, στο σίδερο, μάχη για το rebound, το πήρε ο Μπατζής. Μπατζής, Λιμπερόπουλος, Τσιόλος, Καλαλής και Σφίκας στην πεντάδα της Κλειούς. Σφίκας, Μπατζής, προσποιείται. Σφίκας του ξαναδίνει, 4 δεύτερα ακόμα. Γύρισε για 2 και ευστόχησε ο Καλαλής, μεγάλο καλάθι. 38-39 και γρήγορα με ένα 5-0 σερί μετά το time out. Η Κλειό ισορροπεί και πάλι την κατάσταση. Αντωνίου, κερδισμένο φάουλ από τον Καλαλή. Ζευγάρι βολών για τον Μιχάλη Αντωνίου. Ή δύο βολίτσες όπως λέει ο Σταματόπουλος. Ο Γιάννη μου φανταστείο. Δύο φάουλτε κάθε ομάδα. 5:50 πριν την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Αντωνίου. Ας την πρώτη. Έχασε τη δεύτερη, rebound του Λιμπερόπουλου. Καλαλής, νιώθει καλά, αλλά είναι άτυπος που θα παίξει 75 μπάλα που είχε και βγήκε στην κυριολεξία. 38-40 το σκορ. Σταματόπουλος. Μπάλα εκτός από τα χέρια. Καλαλή. Κάποιο παίκτη της Κλειούς τέλος πάντων. Αναφορά του baseline με τον Μπαλαφούτη. Νικολάου. Τι ώρα να φάνει ο τυφλός. Σταματόπουλος ανάμεσα από δύο φάουλ και βολές για τον Γιάννη. Τρίτο ομαδικό για την Κλειό. Το τρίτο φάουλ του Λιμπερόπουλου. 4 θυμίζω έχει ο Σφίκας. Ενώ ο Τσιβόλας πρέπει να αποχώρησε, δεν τον βλέπω. Μια μικρή διακοπή για να σκουπιστεί το παρκέ. Δύο φορές λοιπόν για τον Γιάννη Σταματόπουλο. Μέσα η πρώτη. Συν 3.
42 και μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Τώρα η μπάλα αρχίζει να ζυγίζει περισσότερο στο κανονικό. Κιόλος Λιμπερόπουλος, πήρε ο Καλαλής και βάζαρε στο πλάι, εκείνος Σπίκας. Καλαλής, 7 δεύτερα, 5, 4, Κιόλος Καθιφόρο, προσποιείται, εκτελεί αρκετά άστοχα, πάνω στο Μαθόπουλος. Σταματόπουλος Αντωνίου, χάνει το λέει αψηλά ο Γιάννης, ανανεώνει. Δεύτερη ευκαιρία για την Ιντερσίτη που σπατάλησε τον καλό εφηλιασμό που έφτιαξε. Σταματόπουλος Παλαφούτης, δείχνει σίδερο, πήρε το Τσιόλο αμυντικό. Αμπατζή, σετ επίθεση για την Κλειό. Περόπουλος με ωραία καμπύλη, η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Πάνω του Μπαλαφούτη, 4,5 λεπτά. Πάρα λίγο να σπάσει την κάμερα. Τετάρτο φάουλ και του Λιμπερόπουλου. Δύο από τους 5 παίκτες στην πεντάδα της Κλειούς. Πιέζει ο Τσιόλος και κλέβει τον καταδιώκει ο Νικολάου. Τσιόλος το χάσε. Λέα μέρα του Νικολάου. Ματόπουλος. Τώρα γυρνά και ο Τσιόλος στην άμυνα. Μπαλαφούτης αστοχής στους δύο πόδων. Φιλάω Καλαλής. Κατεβάζει το αμυντικό. Έχει δύο φάουλ να δώσει, δύο δεν έχει, έχει συμπληρώσει τα σεραμαϊκά. Παραμένει το 38-42, Τσιόλος. Ωραία θα συνεργαστεί με τον Καλαλή, καλή άμυνα του Νικολάου. Επιμένει ο Λιμπερόπουλος, και γυρνά αλλά στοχή. Παλαφούτης. Στη ζώνη Intercity Νικολάου δίστασε προς τη γμήνα, εν τέλει εκτελεί άστοχα από την περίμετρο. Στη συνέχεια πατά την baseline ο Αντωνίου. Time out. Επιστροφή, τελευταίο τρίλεπτο. Διαφορά στους 4 και Τσιόλος κατεβάζει. Αμπατζής, τροφοδί τον Καλαλή. Αμήνα με φάουλ από τον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος, Σταματόπουλος, Παλαφούτης Νικολάου και Αντωνίου από τη μία. Σφίκας Καλαλής, Τσιόλος Λιμπερόπουλος και Αμπατζής από την άλλη. Σταματόπουλος διεισδύει, ωραία στον Νικολάου, καλάθι όχι, ούτε φάουλ. Ματζής, Σφίκας, Σιόλος, έξτρα πάση στο πλάι για τον Λιμπερόπουλο που εκτελεί για 3, αλλά η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Μεγάλο rebound του Νικολάου και τώρα Σταματόπουλος θα τρέξει. Ωραία. Thank you.
ασφαλείας οι Ιντερσίτης στις τελευταίες κρίσιμες κατοχές. Τελευταίο δίλεπτο συν 4 για την φιλοξενούμενη ομάδα Μπατζής. Λιμπερόπουλος, Σιόλος είναι η ώρα του. Στόχησε από το πλάι, πήρε ο Σταυρόπουλος και ψάχνει πάσα με ρίσκο. Πρόλαβε ο Παλαχώτης και σώζει εκεί την κατάσταση ο Γιώργος. Έχει το πάνω χέρι, αν τους περάρει εδώ η Κλειό, βάζει φωτιά στο μάτς. Μπατζής, Λιμπερόπουλος, Φίκας, ψάχνει χώρο να εκτελέσει. Περνά προς το καλάθι και κερδίζει φάουλ. Να δούμε, πολύ κρίσιμες βολές με τον Σφίκα. Όλα τα φάουλ οδηγούν στη γραμμή από εδώ και πέρα και για τις δύο ομάδες. Σφίκα βάζει την πρώτη, 40-43. Έχασε τη δεύτερη, rebound του Νικολάου, ένα τρίποντο χωρίς τις δύο ομάδες. Ιντερσίτη θέλει να σκοράρει για να απλοποιήσει την υπόθεση νίκη. Άμυνα φάση θυσία θέλει να βγάλει τώρα η Κλειό για να έχει πιθανότητες μετά να ισοφαρίσει. Σταματόπουλος, Σταυρόπουλος, Νικολάου και τώρα Μπαλαφούτη. Σταυρόπουλος για δύο, μεγάλο καλάθι. Μεγάλο καλάθι, γιατί το είπα έτσι. 40-45. Λάτς ο Σταυρόπουλος. Αμπατζής για την απάντηση. 42-45, μεγάλο καλάθι και από τον Αμπατζή και όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά ακόμη. 35 δεύτερα. Σταυρόπουλος, Νικολάου. Βαριά η μπάλα τώρα, Παπαδόπουλος που μπήκε στο μάτς. Θα βάλει και αυτός το καλάθι από κοντά. 42-47. Για να δούμε αν έχει πάλι απάντηση η Κλειό. 22 ακόμη, διαφορά στους 5, γρήγορο καλάθι θέλουν οι υπεδοχοί. Λιμπερόπουλος επιτίθεται κοντά, αλλά αστοχή, μάχη για το rebound το πήρε ο ίδιος. Λιμπερόπουλος, Τσιόλος, η προσποίηση, η πάσα και το shoot άστοχο, δεν είδα καν τις το έκανε, ήταν μπροστά ο ρέφερης. 3 δεύτερα ακόμα, έχει τελειώσει το μάτι στην Τερσίδη, θα φύγει νικήτρια την All Stars Arena. 42-47, νίκη στις λεπτομέρειες για την ομάδα του Γιάννη Σταματόπουλου που πάτησε τον γκάζι στα τελευταία λεπτά. Πρώτη νίκη στην Summer D2 και στον τρίτο όμιλο αυτής. 1-1 λοιπόν το ρεκόρ της Ιντερσίτη, στο 0-2 η Κλειό. 42-47 το τελικό σκορ από το ΆΚΑ. Καλό βράδυ σε όλους.